πρόλαβα ρε. Να, σκίστηκε τον Μποφάνο, έχει πριστεί το... ο καρπός μου. Λέγανε, είσαι καλά. Ε, 9 η ώρα το πρωί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι με είδε από το καθρεφτάκι, γιατί δεν υπήρχε ψυχή. Ακούστηκε και το μπαμ, το η φωνή μου. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Και σηκώθηκε, και έφυγε. Yeah. Δεν σταμάτησε καν δηλαδή. Μα φίλοι μου, καλωσορίσατε ορίσατε σε ένα καινούριο βιντεάκι. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι εδώ μαζί σας από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως θα μου πεις Χρήστο τι έγινε με το χέρι σου, σακατεύτηκες, πλακώθηκες, με ποιον και γιατί. Όχι, αυτό που μου συνέβη είναι ότι ένας ταρίφας, ένα ταξιτζή με έβγαλε εκτό δρόμου και με έστειλε πάνω σε κάτι έργα που εκτελούνται εκεί πέρα στο, στο δρόμο, στο περίφημο μετρό Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων, το καλό είναι ότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, την πονεμένη αυτή την κατάσταση, ήρθα στο μαγαζί, έκανα τα τατουάζ μου και όλα καλά. Τώρα, πώ γίνεται να κάνω τατουάζ με αυτό το μπρισμένο καρπό εδώ πέρα, ούτε κι εγώ ξέρω, αλλά τέλο πάντων το καταφέραμε και βγήκε και ωραίο τατουάζ. Τι έγινε, Χρήστο, θα μου πείτε, σε έχω συνηθίσει τρίτη τρίλεπτη τρίτη. Ξέρω είναι η Κυριακή. Surprise! <laughs> Όμω μην αγχώνεσαι γιατί είπα να πάρουμε λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά. Απολαύστε, καθίστε αναπαυτικά, πάρτε το φραπεδάκι σας, την καφεδούμπα σας αναχήρας. Γιατί είμαστε μαζί σήμερα, Κυριακή, με μια καινούρια εκπομπή, ένα καινούριο κόνσεπτ που θα το ονομάσω... Τατουάζ στα χαλαρά. Τι λέει Χριστάρα, καινούριο γυαλάκι, ε, πείτε πραγματικά με ποιο μοιάζω. Μιας και βρισκόμαστε εδώ στην χαλαρή Θεσσαλονίκη, παρέα όμως πάλι με την εταιρεία, κάτσε να το στρώσουμε αυτό, One two six clothing. Μπλουζάκια, καπελάκια, αξεσουάρ και ό,τι άλλο χρειάζεται ένας hardcore χαρακτήρας. Η οποία φυσικά μας φροντίζει, μας δίνει και όταν λέμε μας φροντίζει Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα κακομαθαίνετε, κύριε Πρέσβη. <σκλει> Τέλεια. Και στη σημερινή μα εκπομπή, φυσικά, θα αναλύσουμε τα τουατζίδικα θέματα όπω πάντα. Επομένω, αν είναι η πρώτη φορά εδώ πέρα, να ξέρει ότι αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο σε τατουάζ, τα τουατζίδικα θέματα, ερωτήσει του κοινού που αφορούν τα τατουάζ. Ό,τι έχει στο μυαλό σου, ότι θέλει να μάθει, θα το βρει εδώ πάντα για τα τουατζ. Επομένω. Αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα γι' αυτά, εδώ πιο κάτω υπάρχει ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί το οποίο λέει subscribe. Και αν θέλει, φυσικά, να γίνει μέρο τη παρέα μα, το πατάς με δύναμη και φυσικά, πατά και το καμπανάκι αν θέλει να είσαι πάντα ενημερωμένο και να βλέπει κάθε βίντεο που ανεβάζουμε πρώτο και καλύτερο. Στην γεια σα! Τώρα όμως θέλω πραγματικά σήμερα να επικεντρωθούμε σε ένα σημαντικό θέμα με μια μεταφορική έννοια έχω φάει πάρα πολύ ξύλο για αυτό το μεγάλο λάθο. Και αυτό το λάθο δυστυχώ δεν το κάνουν μόνο οι αρχαρι τατουέρ ή αυτοί που βαράνε στα σπίτια. Είναι ένα θεματάκι το οποίο ε, τουλάχιστον εγώ το έμαθα εντό του τατου στούντιο από κάποιον καταξιωμένο, ε, έμπειρο tattoo artist, ο οποίο ήταν και ο μέντορά μου εκείνη την εποχή. Σήμερα όμω θέλω να μοιραστώ αυτέ τι γνώσει μαζί σα, γιατί πραγματικά κριντζάρω όταν βλέπω ανάποδα τοποθετημένα τατουάρτ. Λοιπόν, καλωσορίσατε φίλοι μου σε ένα καινούριο επεισόδιο σήμερα. Όπω είπαμε, θα τα πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Γιατί θέλω να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αφορά την σωστή τοποθέτηση ενό τατουάζ. Όταν άρχισα να πρωτοασχολούμαι με τα τατουάζ κάπου στο μακρινό 2013, ξεκίνησα με μικρά τατουάζάκια, λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο βατά. Σιγά σιγά προχώρησα στα πιο σύνθετα, όπου μία μέρα Είχα δημιουργήσει το πιο γαμάτο κατά την άποψή μου τατουάζ, το πιο σύνθετο, το πιο δύσκολο και το φωτογραφίζω όλος ενθουσιασμό και πάω να το δείξω στον τότε δάσκαλό μου. Το κοιτάει και μέσα σε δευτερόλεπτα γυρίζει και μου λέει «Το έβαλες ανάποδα». Σοκ και δέο. Τότε είναι που κατάλαβα πω δεν έχει σημασία το πόσο καλό τεχνίτη μπορεί να είναι κάποιο, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η σωστή και ορθή ορθολογική τοποθέτηση ενός τατουάζ πάνω στο σώμα κάποιου. Και από τότε, για να μην τα απολυλογούμε, μου έχει γίνει αιμονή. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα, στη σωστή τοποθέτηση ενό τατουάζ, για να μπορούμε ίσω να μάθουμε από τα δικά μου λάθη και να μπορούμε να βγάλουμε ωραία τατουάζ πάνω στο σώμα μα. Πλέον με την εμπειρία που έχω αποκτήσει μέσα σε αυτό το χώρο και τα χρόνια που εργάζομαι ως tattoo artist, όταν ένας πελάτης έρχεται με κάποιο σχέδιο για τατουάζ, το πρώτο πράγμα που το ρωτάω είναι πού το θέλει και πόσο μεγάλο. Βλέπεις η σωστή τοποθέτηση και το μέγεθος ενός τατουάζ μπορεί να βοηθήσει στο να αναδειχτεί σωστά ένα σχέδιο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το μέγεθος ενός τατουάζ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ανάλογα με την πόση λεπτομέρεια έχει ένα σχέδιο θα πρέπει να είναι και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να βάλουμε υπερβολικά πολύ λεπτομέρεια σε ένα πολύ μικρό χώρο. Αργότερα αυτό το σχέδιο θα μπουκώσει και δεν θα φαίνεται τόσο ωραίο. Οπότε ανάλογα με τη λεπτομέρεια διαμορφώνουμε και το πόσο μεγάλο θα το χτυπήσουμε πάνω στο κορμί μας. Αλλά ως προς το ιδανικό μέγεθος ενός τατουάζ, αυτό ίσως το αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Αν και έχω κάνει κάτι σχετικό στο παρελθόν που αφορά τα lettering tattoos, θα βάλω και ένα link εδώ πιο πάνω να μπορείς να το δεις εκείνο το βίντεο αν σε ενδιαφέρει. Σήμερα όμως το σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με την τοποθέτηση. Με την ιδανική τοποθέτηση και πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάποια τραγικά λάθη, all τατουάζ που αν και και είναι καλά εκτελεσμένα, μου τρυπάει ο εγκέφαλο. Με το να τα βλέπω ανάποδα. Φακ! Αυτό που θέλω να σκεφτεί είναι πω το σώμα μα είναι ένα πελώριο καμβά. Με επιμέρου τμήματα. Η σωστή τοποθέτηση ενό τατουάζ σε αυτά τα τμήματα ακολουθεί τέσσερι βασικού κανόνε. Και του οποίου θα αναλύσουμε στο σημερινό μα βιντεάκι. Ο πρώτο και ο βασικότερο και ο πιο αυτονόητο κανόνα ο πιο straightforward, έτσι για να εξασκήσω τα αγγλικά μου, είναι ο νόμο τη βαρύτητα. Έχει να κάνει ουσιαστικά με τον οριζόντιο άξονα και τι είναι πάνω και τι είναι κάτω. Κανένα τατουάζ πάνω στο σώμα μα δεν πρέπει να τοποθετείτε κόντρα σε αυτόν τον κανόνα. Βλέπει, θα ήταν παράλογο και, και ταυτόχρονα κακό γουστό αν κάποιο χτυπούσε ένα τατουάζ ανάποδα πάνω στο σώμα του. Υπάρχουν όμως πελάτες οι οποίοι μπερδεύονται με το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα σε τατουάζ που αφορούν τη μία του σώματος όπως είναι ο πύχης ή ο καρπός. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές έχει τύχει να έρθει πελάτης και να θέλει να τοποθετήσουμε ανάποδα το τατουάζ σε αυτά τα σημεία. Και πάντα το πρόσχημα είναι πάντα το ίδιο, ότι το τατουάζ το κάνω για μένα ρε φίλε και θέλω να το βλέπω εγώ και μόνο εγώ και δεν με ενδιαφέρει πώ το βλέπει ο υπόλοιπο κόσμο. Οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα φίλε μου αλλά δυστυχώ δεν πάβει να είναι ανάποδα. Όποιο σε κοιτάει θα το βλέπει ανάποδα. Α, τώρα είναι σωστό. Ο μόνο λόγο που θα παρέβαινα αυτόν τον κανόνα θα ήταν αν κάποιο ήθελε να γράψει μία και μοναδική λέξη με ένα όνομα ενό παιδιού του, μία ημερομηνία, ακριβώ εδώ στον καρπό. Και αυτό αν θα ήταν το μοναδικό το τατουάζ που θα ήθελε ποτέ πάνω του, κάτι εδώ συμβολικό μόνο για τον εαυτό του. Okay, Οκ, εντάξει, εκεί πέρα λέω ας πάει στο καλό. Όλα τα υπόλοιπα μέρη όμω δυστυχώ πρέπει να ακολουθούν τον κανόνα τη βαρύτητα. Υπάρχει ένα πάνω και υπάρχει ένα κάτω, ρε αδερφε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο δεύτερο όμω ε, κανόνα και ο πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, γιατί εδώ είναι που γίνονται τα περισσότερα λάθη. Δώσε έμφαση. Αυτό είναι ο νόμος τη φορά. Και όπω ο νόμος τη βαρύτητα χαρακτηριζόταν από έναν οριζόντιο άξονα, ο νόμος τη φορά χαρακτηρίζεται από έναν κάθετο άξονα. Χαρακτηρίζει το τι είναι μπροστά και τι είναι πίσω. Ευτυχώ όμω για καλή μα τύχη το σώμα μα ήδη έχει ένα μπρο και πίσω μέρο. Οπότε έτσι είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στο να τοποθετήσουμε κάτι σωστά, με σωστό προσανατολισμό. Αλλά τι γίνεται για σημεία του σώματο που δεν είναι τόσο κατανοητά τα πράγματα ω προ το μπρο και το πίσω, το σωστό και το λάθο. Σημεία όπω είναι τα μπούτια μα, ο πύχη, το εσωτερικό του χεριού δηλαδή ο θώρακας, η πλάτη μα. Εδώ υπάρχουν ίσω κάποια ερωτηματικά, ε. Ο πιο εύκολο τρόπο, νομίζω, για να μην μπερδεύεσαι είναι ο εξή. Πε πω είσαι κάπου που φυσάει πολύ και στέκεσαι κόντρα στον άνεμο. Η φορά από όπου προέρχεται ο αέρα είναι το μπρο και εκεί που πηγαίνει είναι το πίσω. Αεροδυναμική. Οπότε όλα τα σχέδια τα τοποθετούμε σύμφωνα με αυτή την φορά του αέρα. Ας πάρουμε όμως τον πύχη μας, έτσι, γιατί εδώ έχω δει τα περισσότερα λάθη να συμβαίνουν. Η σωστή φορά λοιπόν θα ήταν αυτή και όχι αυτή. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τη διαφορά. Πάμε να δούμε όμω και τον τρίτο κανόνα, τον οποίο θεωρώ και επίση βασικό, όπου πολλέ φορέ βλέπω διάφορα λαθάκια να συμβαίνουν. Αυτό όμω ο κανόνα, ο τρίτο κανόνα, είναι η πηγή του φωτό και δεν έχει καμία σχέση με άξονε, οριζόντιου ή κάθετου. Ωστόσο, ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο με τον κάθετο άξονα του μπρο και πίσω. Α πάρουμε για παράδειγμα ρεαλιστικά σχέδια. Θέλει να κάνει ένα πορτρέτο. Το πορτρέτο αυτό εδώ πολλές φορές έχει μία φωτεινή πλευρά και μία σκοτεινή πλευρά. Για να τοποθετήσουμε σωστά το πορτρέτο ή το σχέδιο, καλό θα ήταν η φωτεινή πλευρά να βλέπει πάντα προς το μπροστά μέρος και όχι προς το πίσω μέρος. Θα βάλεις από αυτή την πλευρά το ανοιχτό σημείο και από την πίσω πλευρά το πιο σκοτεινό, την σκιά του. Αν κάναμε το αντίθετο, θα έφερνε μια ανισορροπία και δεν θα υπήρχε κατά κάποιο τρόπο αρμονία στο σχέδιο και στην ιδανική τοποθέτηση πάνω στο κορμί μας. Ο τέταρτος κανόνας που θέλω να συζητήσουμε όμως σήμερα είναι αυτός της συμμετρίας. Ο κανόνας της συμμετρίας είναι πολύ σημαντικός γιατί υπάρχουν εκ του φυσικού μας κάποιοι οριζόντιοι άξονες πάνω στο κορμί μας οι οποίοι βοηθούν στο να αναδειχθούν καλύτερα κάποια συμμετρικά σχέδια. Αυτά τα σχέδια ταιριάζουν περισσότερο τοποθετημένα πάνω σε άξονες παρά οπουδήποτε αλλού πάνω στο κορμί μας. Τέτοια σημεία είναι η ραχοκοκαλιά μας, το Εσωτερικό του θώρακα, τα μπούτια μα, το πίσω μέρο τη γάμπα, όλα αυτά εδώ τα σημεία έχουν κάποιου φυσικού άξονε οι οποίοι βοηθούν τα σχέδια να αναδειχθούν καλύτερα σε εκείνα τα σημεία. Ένα τατουάζ πρέπει να ταιριάζει με το φυσικό του περιβάλλον, με το περιβάλλον στο οποίο είναι τοποθετημένο. Όλα αυτά όμω τα πράγματα που συζητάμε σήμερα είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να τα συζητήσεις με τον tattoo artist που θα επιλέξεις. Γιατί μαζί θα βρείτε την ιδανική τοποθέτηση, το ιδανικό σημείο πάνω στο σώμα όπου το tattoo θα ταιριάζει καλύτερα, το σωστό μέγεθός του, και κατανοώ ότι πολλές φορές μπορεί να γίνομαι κουραστικός με το να λέω ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ο tattoo artist που θα επιλέξεις να έχει μια αλφα εμπειρία, να είναι κάποιος ο οποίος θα μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά και να είναι κάποιος ο οποίος να μπορεί να κατανοήσει αυτό που έχει στο μυαλό σου ή το σχέδιο που θέλεις και να μπορεί να το εκτελέσει με τον πιο σωστό τρόπο για να έχεις εσύ το καλύτερο αποτέλεσμα. Το tattooage βλέπεις δεν είναι κάτι που, α, ωραία, είδα κάτι που μου αρέσει στο Pinterest και θα πάω κάπου, οπουδήποτε, να το βαρέσω. Στο κάτω-κάτω, το σώμα μας είναι ένας υπέροχος καμβάς και καλό είναι να μην χαραμίζουμε ούτε ένα εκατοστό του με κακοχτυπημένα, ανάποδα και τρισάφια τατουάζ. Choose wisely, my friend. Ευτυχώ για σένα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι αξιόλογοι καλλιτέχνε σε όλη την Ελλάδα. Αυτά για σήμερα. Τα Πήραμε λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Σα εύχομαι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Να περάσετε ωραία την Κυριακή σα. Μέχρι την επόμενη φορά, είμαι ο Χρήστο Τσιντσάρης εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά και σα στέλνω όλη μου την αγάπη.